Please. Κυρία Πρόεδρε, η δεινή και οδυνηρή εποχή που βιώνουμε και συμβιώνουμε τίνει να προσομοιάζει με την εποχή για την οποία γράφτηκαν οι άθλοι του Ουγκό και το κεφάλαιο του Μάρξ. Ενώ το τείχος του Βερολίνου που χώριζε τις ευρωπαϊκές κοινωνίες έπεσε, ανάμεσα στις κοινωνίες μας ορθώνονται νέα τείχη, έξω από τα οποία εξφενδονίζει η περίφημη οικονομία της αγοράς τους ανεπιθύμητους, εκείνους που δεν θέλει να βλέπει, εκείνους που κατέστησε η ίδια ανέργους, νεόφτωχους, τους αναπήρους, τους ανασφάλιστους, τις μονογονεϊκές οικογένειες, τους περιθωριακούς. Υπάρχει λοιπόν ένα ερώτημα. Όλη αυτή η δύσκολη περίοδος και εποχή, η νέα φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι αποτέλεσμα έλλειψης παραγωγής πλούτου? Μπορεί κανείς να το ισχυριστεί αυτό, όταν το 80% του παραγόμενου πλούτου είναι στα χέρια του 20% των ανθρώπων στη γη? Όταν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι δισεκατομμυριούχοι της Ευρώπης τον τελευταίο χρόνο αύξησαν τον πλούτο τους κατά 50%. Κυρία Πρόεδρε, η παγκόσμια κρίση, αλλά και η άφρονα και επικίνδυνη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 5 χρόνια, πολιτική που αποθεσμοποίησε τους θεσμούς της δημοκρατίας και επέτρεψε την αρπαγή και την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος, μας έφεραν στη σκληρή πραγματικότητα του μνημονίου. Και βεβαίως είμαστε δεσμευμένοι σε μία σειρά ζητήματα που θέτει το μνημόνιο. Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά τη 13η και τη 14η σύνταξη. Το μνημόνιο δεν συμπεριλαμβάνει την κατάργησή τους στις διατάξεις που αφορούν το συνταξιοδοτικό, αλλά στο δημοσιονομικό κομμάτι. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει διακριτική ευχέρεια, εφόσον βεβαίως βελτιώσουμε τα οικονομικά, εφόσον κηρύξουμε έναν πόλεμο ενάντια στην κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος από τα φαινόμενα που έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια. Να πατάξουμε δηλαδή με κάθε τρόπο τη σπατάλη που πραγματικά υπονομεύει την κοινωνική συνοχή και να δημιουργήσουμε όρους ώστε να επανέλθει αυτό το δικαίωμα που είναι ένα κατοχυρωμένο νομοθετικά και συνταγματικά δικαίωμα. Ένα δικαίωμα, κύριε Υπουργέ, που έρχεται η κατάργησή του σε σύγκρουση με ομόφωνες αποφάσεις της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, με την απόφαση 40 του 98 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Έρχεται σε σύγκρουση με τις αποφάσεις της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, που έχουν καταστεί κανόνες ευρωπαϊκοί με την Συνθήκη της Λισαβόνας. Και βεβαίως, κύριε Υπουργέ, παραβιάζει την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος, μια θεμελιώδη αρχή του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Κύριε Υπουργέ, η κοινωνία βιώνει το τελευταίο καιρό κάτω από αυτές τις συνθήκες έναν πανικό. Βιώνει δηλαδή την τρομοκρατία του πανικού, της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας. Οφείλουμε με κάθε τρόπο να ανατρέψουμε αυτό το κλίμα της απεσιοδοξίας που αγκυροβολεί και οδηγεί την κοινωνία σε παρέτηση και να δώσουμε μια ελπίδα. Και πραγματικά στην αυριανή του ομιλία ο Πρωθυπουργός περιμένω ότι θα δώσει αυτή την ελπίδα στην ελληνική κοινωνία. Κύριε Υπουργέ, είναι βεβαίως θετική η προσθήκη στην διάταξη του επιδόματος των 800 ευρώ όπου θα προσαυξάνεται με απόφαση, υπουργική απόφαση. Αλλά εγώ πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να πούμε στον ελληνικό λαό ότι αυτή η περίοδος είναι μεταβατική
και ότι αυτό το δικαίωμα που πραγματικά είναι κατοχυρωμένο από κάθε, από ευρωπαϊκούς αλλά και ελληνικούς κανόνες, θα πρέπει να επανέλθει. Υπάρχει το ζήτημα, κύριε Υπουργέ, του άρθρου του 6 σε ό,τι αφορά την αναπηρία και τις ανάπηρους μαϊμούδες. Είναι πράγματι προς τη σωστή κατεύθυνση, υπό τον όρο ότι θα δεσμευτείτε με συγκεκριμένους χρονικούς ορίζοντες για την υλοποίησή του, γιατί έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να ψηφίζουμε νόμους και να μην υλοποιούνται. Είχε ψηφιστεί και παρόμοια διάταξη το 1995 και δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε για την περίφημη κάρτα αναπηρίας που θα απάλασε το κράτος από εκατομμύρια εργατόρες και την κοινωνία από τους ανάπηρους μαϊμούδες.